Ετοιμαστούμε για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Από τη σελίδα 1014, κεφάλαιο Ι, 10 και κεφάλαιο 16. Κεφάλαιο 10, εδάφιο 16, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 16, σελίδης 1014. Το ποτήριον της ευλογίας το οποίο ευλογούμεν δεν είναι κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίον κόπτωμεν δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι εις άρτος εν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομαι. Βλέπετε τον Ισραήλ κατά σάρκα. Οι τρώγοντες τας θυσίας δεν είναι κοινωνή του θυσιαστηρίου. Τι λοιπόν λέγω, ότι το είδωλον είναι τι, το ειδωλόθητον είναι τι, ουχή. Αλλά ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσιν και ουχής των Θεών. Και δεν θέλω σεις να γίνεστε κοινωνή των δαιμονίων. Δεν δίναστε να πείτε το ποτήριον του Κυρίου και το ποτήριον των δαιμονίων. Δεν δίναστε να είστε μέτοχοι της τραπέζης του Κυρίου και της τραπέζης των δαιμονίων. Ή τον Κύριον θέλουμε να διαγείρει, να διαγείρομεν ζηλοτυπίαν. Μήπως είμεθα ισχυρότεροι αυτού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδελφοί αγαπητοί. Ο ξεχωρισμός, ο διαχωρισμός, η αφιέρωση, ο αγιασμός σώματος, ψυχής και πνεύματος. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Και μάλιστα ο προσωπικός αγιασμός. Γιατί ο Θεός αγιάζει τον κάθε έναν ξεχωριστά από μας με το Λόγο Του και με το Πνεύμα Του το Άγιο. Και η προτροπή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι ταύτα εσύ μελέτα, εις ταύτα εσύ μένε, γιατί έτσι θα είναι η δική σου προκοπή σε όλα, φανερεί σε όλους τους ανθρώπους. Και αν μάλιστα εσύ προσέχεις τον εαυτό σου και εσύ προσέχεις τη διδασκαλία, τότε εσύ θα σώσεις τον εαυτό σου και εσύ θα σώσεις πάντα στους ακούοντας. Η διαπραγμάτευση που θέλει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω με τους ανθρώπους είναι επιπροσωπικού επίπεδου. Ο Χριστός και εσύ. Εσύ και ο Χριστός. Γι' αυτό ούτε σκανδαλιζόμαστε από αυτά που βλέπουμε και ακούμε γύρω μας. Και γιατί? Γιατί το βλέμμα μας είναι μόνο στο Χριστό. Ούτε χάνουμε το δρόμο μας. Γιατί? Γιατί το βλέμμα μας είναι στα ίχνη του Χριστού. Ούτε προσέχουμε σε άλλες φωνές. Γιατί? Γιατί το αυτί μας είναι στραμμένο στα ψιθυρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και ούτε βλέπουμε άλλα πράγματα, γιατί το βλέμμα μας είναι και έχει όραση Ιησού Χριστού. Ούτε θέλουμε τίποτα άλλο. Γιατί η καρδιά μας είναι προσανατολισμένη στο Χριστό και ούτε νομίζουμε πολλά πράγματα. Γιατί έχουμε και μένουμε στο νουν του Χριστού. Έτσι και τώρα, αδερφοί, είναι μια ευκαιρία, αλλά δεν θα τελειώσει αυτή την ώρα, θα αρχίσει αυτή την ώρα προσωπική σχέση και αφιερώσεις με τον Χριστό. Θέλει ο Χριστός να του το ζητήσουμε. Και πιστεύω και να συνεχίζουμε να το ζητάμε. Να του ζητήσουμε αυτός να κυβερνάει. Αυτός να διοικεί, αυτός να διατάζει. Και εμείς δούλοι, υπηρέτες, να υπακούμε, να υποτασσόμεθα και να ακολουθούμε τον Χριστό. Ας το κάνουμε αυτή τη στιγμή, σαν μια καλή αρχή. Με την ουθεσία, για να μην χρειαστεί η παιδεία. Με την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού, για να μην υπάρξει ο αναγκασμός από τη δοκιμασία. Σήμερα καταλάβαμε. Αμήν, αδερφοί.
σήμερα, ιδιαιτέρως σήμερα, κατανοήσαμε τι σημαίνει να του το ζητήσεις. Και εμείς θέλουμε σήμερα να του το ζητήσουμε και πιο σωστά να αρχίσουμε να του το ζητάμε. Ας προσευχόμαστε λοιπόν όλοι μας για λίγα λεπτά, ας έρθουν και οι πρεσβύτεροι, να μας ετοιμάσει ο Χριστός αυτή την υπέροχη στιγμή που θα λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και θα ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να καθαρίσει μάσα ο πάσης αμαρτίας και το Πνεύμα το Άγιο να μας αγιάσει. Και καθώς θα είμαστε αγιασμένοι και καθαρισμένοι και η φωνή μας θα ακούγεται, η προσευχή μας θα ακούγεται, θα του ζητήσουμε αφιέρωση. Αφιερωμένη στο Λόγο Του. Αφιερωμένη στο Πνεύμα Του. Αφιερωμένη στο έργο Του και ιδιαίτερως αφιερωμένη στην Αποστολή μας.